Παιδιά, είμαι 11 λεπτά εδώ. Αυτή η μπάλα πώς φεύγει. Αυτό είναι το παιχνίδι. Δώσ' το. Πάμε, καλώς ήρθατε στο Κριντζαρέτο, ναι! Το νέο υπέροχο τηλεπαιχνίδι του WhatsApp που θα περάσουμε τέλεια. Θα δούμε άβολες καταστάσεις από τους παίκτες. Θα κριντζάρουμε γενικά και φυσικά θα κερδίσουμε πλούσια δώρα! Είναι πάρα πολύ απλό το παιχνίδι, δεν θα σας έβαζα και δύσκολα. Έχουμε τρεις γύρους. Πρώτα έχουμε τον μίνι γύρο που θα έρθουν δύο παίκτες, θα προσπαθήσουν να μην γελάσουν. Όποιος γελάσει χάνει τη σειρά του, αλλά παίζει αυτός. Αυτό είναι το παράδοξο στο Κριντζαρέτο. Και η άλλη ομάδα κάνει σκονάκι, βλέπει την άβολη κατάσταση και προετοιμάζεται. Μετά ακολουθούν οι άλλοι τρεις γύροι. Συγκεντρωτική βαθμολογία, την καθορίζει το κοινό με το χειροκρότημα και το κριντζόμετρο. Σκέψου μια άβολη κατάσταση, Σίδωρε. Σε ντελιβερά που κάθεσαι και του λες και εκείνου καλή όρεξη. Τι του λες? Καλή όρεξη, όταν σου έρχεται και σου δίνει το φαγητό. Ωραία. Και σου λέει καλή όρεξη να έχετε και του λες και εσύ επίσης. Ωραία. Δεν είναι ωραία. Σας άρεσε αυτό? Για χειροκροτήστε να δω τι βγάζει το κριντζόμετρο. Στοπ! Η βαθμολογία είναι συγκεντρωτική. Οι νικητές κερδίζουν δώρα 500 ευρώ έκαστος. Έτσι, για να δούμε. 11, μια βλακία ήταν αυτή που είπαμε. Μια βλακία. Έχουμε για νικητές και ιτημένους για ένα χρόνο δωρεάν data και χρόνο μιλίας. Εκεί βλέπετε το προπάδικο. Όταν πάμε να δούμε μια άβολη κατάσταση, πολλά αντικείμενα από εκεί θα τα χρησιμοποιήσετε για να μπείτε πιο πολύ στο ρόλο ή να βγείτε από αυτόν, έτσι. Και τώρα πάμε να γνωρίσουμε λίγο τις ομάδες μας. Από εδώ η κλόουν. Τώρα αν είσαι ένα κλόουν, θα είσαι ο πορτιέρη στον κλόουν. Δηλαδή. Και ο φίλο του. Μπορεί. Εάν ήσασταν κλόουν, θα γελάγανε από φόβο. Ή γελάτε, ή δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο Ισίδωρος με ένα υπέροχο σκετσάκι για ντελιβερά. Και από εδώ. Να δω αν θα το προφέρω σωστά. Πεζεμενγκίε. Γέλασαν μόνο οι Κύπροι. Πεζεβέγγιε. Ε? Πεζεβέγγιε. Μικρέ βαμβακάρι, τι είπε εκεί. Για ξαναπες το. Πεζεβέγγιες. Πεζεβέγγιες. Δηλαδή, πεζεβέγγιες. Πεζεβέγγιες. Βαγγέλη, εσύ είσαι από εκεί ή έτσι σε φέρανε? Έτσι με φέρανε, δεν είμαι από εκεί, όχι. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω πώς το λένε. Εγώ πεζεβέγγιες, νόμιζα ότι είναι μια φάση. Με ξέρω εγώ, πάθαμε πεζεβέγγιες, φάγαμε πολύ. Μετά έχουμε στα σαμιώτικα, άμα θες. Εντάξει, Σταύρο, αφού πήρες το λόγο, για πες μας πεζεβέγγιες. Πεζεβέγγιες. Ναι. 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 Σημαίνει κάτι. Ναι, άλτσο. Το κέρασε. Θα είσαι, πρόσεξε. Θα παίζεις έτσι όλο το παιχνίδι. Όχι, δεν θα παίζω έτσι. Ω, διάλεξε. Εντάξει, εκτό. Εκτό. Διεκτό. Νόμιζα, επειδή τρεις γύρους έχουμε, δεν έχουμε έκτο γύρο. Ξεκινάμε με τον μίνι γύρο. Σου πηγαίνει να το φοράς και στο μηχανάκι, έτσι. Και να σου λένε πώς σε λένε, πεζεβέγγιες. Τι είπες, εκτό. Έχουμε τρεις γύρους, ξεκινάμε με τον μίνι γύρο, θα έρθετε δύο από τους κλόν και τους... Πεζεβέγγιες. Μπράβο, ωραία. Εσύ θα το λες όλο το βράδυ. Για να δούμε στον πρώτο μίνι γύρο που τώρα ξεκινά, ποιος θα γελάσει και θα χάσει το προβάδισμα. Για πάμε. Η Σίδωρα, έλα εσύ, εγώ επιλέγω. Έλα εδώ. Εσύ. Τι. Φέρεσαι πιο. Δεν σου αρέσει. Όχι, δεν έχω πρόβλημα γι' αυτό. Αν έχεις χρήματα, όλα καλά είναι. Έλα εδώ, καλή μου. Ή. Για κάνε το μαλλί. Πήγαινε πάλι και κάτω σαν Άντζελα, έτσι. Να ξανάρθω σαν Άντζελα. Ναι, ναι, και κάνε το μαλλί για να δούμε μόνο. Μπράβο, Αλεξάνδρα. Ουρανέ. Γυρίστε από εδώ. Όποιος γελάσει ή χαμογελάσει έτσι πιο έντονα, χάνει το προβάδισμα και ξεκινάει ο ίδιος. Γιατί την άβολη κατάσταση οι άλλοι θα την μελετήσουν μετά. Έτσι, Σίδωρε. Έτσι, Αλεξάνδρα. Βεβαιότατα. Τι δεν πρέπει να κάνετε. Να γελάσουμε. Με το 3. Με το 2. Με το 1. Πάμε. Πεζεβέγγιες. Πεζεβέγγιες. Χάνει ο Ισίδωρος. Μπράβο, Αλεξάνδρα. Μια ψυχρή γυναίκα.
Πήγαινε εσύ τώρα εκεί. Θα ξεκινήσουμε με την ομάδα κλόουν. Έλα, σε γνωρίσουμε εσύ τώρα, σε φέραμε και πριν εδώ. Δεν θυμάμαι το έχω γράψει. Δεν ξέρω. Αυτό το κάνω. Είσαι 21 και σε έχουν φάει κουζίνες. Ναι. Μπεργκεράδικο. Είδες. Σε λένε κλόουν στο Μπεργκεράδικο. Ταΐζεις κόσμο. Είσαι σεφ. Ψεφ. 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 Δηλαδή. Με ψι. Για να δω πού είναι τα τατουάζ. Δεν είσαι σεφ ακόμα. Σεφ, είδες. Αν δεν χαλάσει 6.000 ευρώ στο σώμα σου. Αγαπημένη συνταγή, Σίδωρε. Αγαπημένη συνταγή. Τι είπε. Αγαπημένη συνταγή. Δεν άκουσα καν. Έχω ακούσει ότι το φάει. Όχι έτσι. Να είστε ορθοφωνικότεροι, παρακαλώ. Για να έρθουμε και να φάμε, μη μα. Αγαπημένη συνταγή, λοιπόν. Μακαρόνια με κιμά. Πού! Μαμαδίστικο. Δεν το είπε καν Μπολονές. Μαμαδίστικο, δεν έχει. Λοιπόν, Ισίδωρε. Για κάποιον εξήγει τον λόγο, οι φίλοι σε λένε κλόν. Μάλλον έχουν φάει από τα χεράκια σου. Ευχαριστώ. Είσαι ο τύπος, Ισίδωρε μου, ναι, που δοκιμάζει όλα τα ρούχα σε ένα μαγαζί. Τέλει. Και ρωτάει συνεχώς πράγματα τον πολιτή και στο τέλος δεν παίρνει τίποτα. Είσαι η ντροπή του πελάτη, δηλαδή. Αυτό. Είσαι ο πελάτης που όλοι έχουν σκεφτεί να σπρώξουν από τη σκάλα τυχαία κτλ. Πήγαινε στο προπάδικο, γιατί ξεκινάει πρώτος γύρος. Λοιπόν, Ισίδωρε. Έξτρα ράντς, αφορά. Ο χρόνος σου... Αβολή ήδη κατάσταση. Καλά πήγε αυτό. Ξεκινά από τώρα! Σε ρωτήσω κάτι, αδερφέ. Ναι, ναι, ναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό εδώ πέρα, ναι, τι ύφασμα είναι? Αυτό είναι κότον 60%. 60. Και 40% το λάβουμε εμείς. Α, οκ. Ναι. Okay. Άμα το πέρα θα μου πήγαινε. Σας φωτίζει. Με φωτίζει, ναι. Ναι, μπορεί να πνιγείτε, να μην μπορείτε να πνεύσετε, βέβαια. Εντάξει. Να σου πω τώρα κάτι. Ναι. Με χαλάει η γραμμή. Μπορούμε να τη βγάλουμε. Δεν γίνεται να αφαιρεθεί, δεν κύριε. Γίνεται. Είναι ραμμένη, ξέρετε. Είναι πάνω. Γιατί? Είναι εγώ απλά τα πουλάω, δεν τα ράβω, ξέρετε. Ναι. Οκ, ναι. Okay, δηλαδή τώρα εγώ πρέπει να το πάρω αυτό με γραμμή. Δεν ξέρω τι θέλετε να κάνετε, κύριε, αλλά εδώ απαγορεύονται αυτά. Ναι, εντάξει, εγώ όμως άμα το φορέσω, ναι, θα είμαι γραμμένος. Θα είστε γραμμένος, μάλιστα. Γιατί? γιατί θα έχει τη γραμμή πάνω και θα είστε γραμμένος. Ναι, εγώ όμως δεν θέλω, γιατί δεν θέλω να με έχουν γραμμένο. Ωραία, να το αφαιρέσω. Καταλαβαίνουμε αυτό. Ναι, το θέλετε σε αυτό το μέγεθος, να πάρω τηλέφωνο τα κεντρικά, να δω αν το έχεις. Δηλαδή, δεν. Παναγία μου εδώ μέσα, αλήθεια. 3, 2, Παναγία 1. Μου. Χάσατε! Παναγία μου. Αν κριντζάρατε με τον Ισίδωρο, χειροκρότημα! Για να δούμε τι έβγαλε το κριντζόμετρο για τον Σεφ Κλόουν. Για τον καλό, Ισίδωρο. Κάτι καλό. Για να δούμε πώς πήγαμε. Ω! 14, μπράβο! Τα πήγε πολύ καλά! Για κλόουν, τέλεια! Πάντα με φόβησαν οι κλόουν, δεν ξέρω γιατί. Τόσο από παλιά. Εκείνος εκεί. Λοιπόν, 14 για τον Ισίδωρο, δεν τα πήγες άσχημα. Παρόλο που έβαλες φακιόλι, έβαλες γυαλιά περίεργα, εντάξει, δεν κατάλαβα το λόγο. Γιατί? 14 βαθμούς για τους κλόουν, υπενθυμίζω συγκεντρωτική βαθμολογία, έτσι, Κυριάκο. Ναι. Είσαι κλασικός. Να σας πω, περιμένω το φίλο μου που είναι μέσα στο κλαμπ και είμαι εδώ, ρε παιδιά, 2 ώρες και 5 λεπτά. Δεν μπαίνεις, αδερφέ, τι ρούχα είναι αυτά, εντάξει. Λίγο, τι να θα φοράς. Ναι, σε πόση ώρα να ξανάρθω στο μαγαζί? Έλα, από αύριο και βλέπουμε. Ρέλα, ρε φίλε. Εγώ θα περάσω, σε παρακαλώ. Εντάξει, εντάξει, αλλά αύριο όμως, εντάξει, σε παρακαλώ, αδερφέ, έχουμε και μια... Ρε Πέτρο, πες του, ρε Πέτρο! Σε παρακαλώ. Ρε Πέτρο, τι έγινε, να πούμε! Αυτό είναι το κριντζαρέτο, έτσι, αυτό είναι, αυτό είναι. Αυτό, έλα, κάναμε σοου, κάναμε σοου. Κάναμε σοου. Γιατί κάθεσαι έτσι, δηλαδή, δεν είναι, εγώ δεν θα μπαίνω ποτέ στο μαγαζί. Και να είχα κάνει κράτη. Και να ήταν και δικό μου. Καθόλου υπερβολικό θα έλεγα. Και δίπλα όλο δεν είναι πιο πολύ, να ξέρεις. Δεν μιλάει. Συνήθω αρπάζει αυτό. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, 14 πόντου για του κλόν, μην είναι έτσι. Βγάλε τα παιδί μου να σε δει η Ελλάδα όλη. Γεια σου, μαμά. Γεια σου. Μακαρόνια με κιμά. Και ήρθε η σειρά για του. Πεζεράγγιε. Αλεξάνδρα μου. Χειροκρότημα, ρε παιδιά. Πεζεράγγιε. Να γνωρίσουμε. Εντάξει, αρκετά. Να γνωρίσουμε τη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Είναι 19, σπουδάζει φυσική αγωγική, αθλητισμό. Σπουδάζει αθλητισμό, τι, έτσι. Οκ. Τρόπος του λέγει.
Ο Βαγγέλης, ποιος είναι ο Βαγγέλης, την παρουσιάζει ως κοινόμορφη βελτιωμένη έκδοση της Ματίνας Μανταρινάκη. Κάνεις πίτες σαν τη Ματίνα Μανταρινάκη και έρχεσαι, έχω και ακίπητο. Όχι, μαγειρεύω πάρα πολύ καλά, δεν ξέρω. Αγαπημένο φαγητό, μακαρόνια με κυμά. Είναι ο Σύλλογος Φίλων Ελλάδας, μακαρόνια με κυμά μαζί μας. Δεν θα το έλεγα. Λοιπόν, Αλεξάνδρα μου, είσαι η τύπισσα, έτσι, που δουλεύει σε κατάστημα με ρούχα και γκρινιάζει για τους πελάτες. Το αντίθετο. Λες και ντύθηκε για απόκριε στην Πάτρα. Κοντά είναι. Μάλιστα. Ο χρόνος σου, Αλεξάνδρα, από τους... Παίζει ρέγγε. Ξεκινά από... Ρτσούρα. Γεια σας. Γεια σας. Τι θα θέλετε. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο με μαύρη ζάχαρη, μισό ντεκάφ, μισό κανονικό. Μισό, μισό. Ναι, μισό ντεκάφ, μισό. Όχι, όχι, μισό. Πάμε πάλι. Πιο απλό καφέ. Κάτι πιο απλό, κάτι πιο εύκολο. Μα εγώ αυτό τον καφέ. Τέλος πάντων, ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο με μαύρη ζάχαρη. Άρα ένα ζεστό καφέ θες. Όχι, κρύο, φρέντο. Ένα... Αν δεν έχετε παγάκια. Έναν εσπρέσο. Τι θες, ζεστό ή κρύο καφέ να πιεις? Με μπέρδε. Ένα... ένα φρέντο. Αποφάσει τι θέλει. Ένα... Δεν θα είμαστε 10 λεπτά, εδώ έχει και ουρά. Απ' την άλλη. Α, έναν εσπρέσο. ένα ένα... Τελειώνει και ο χρόνος σήμερα. Φρέντο, εσπρέσο, ένα... ένα φραπέ μέτριο. Με πόσα παγάκια. Ζεστό. 3, 2, 1, τέλος χρόνου! Αν κριντζάρατε λοιπόν με την Αλεξάνδρα, μπράβο Αλεξάνδρα, χειροκρότημα παρακαλώ! Για να δούμε η Αλεξάνδρα για τους... Πεζεόγγιες. 12! Τι χειροκροτάς? Αλεξάνδρα μου, είστε πίσω στο σκορ. 14 οι κλόουν, 12 οι πεζεβέγγιες. Το έμαθα τόσες φορές που το είπες. Πάμε λοιπόν στον δεύτερο γύρο. Βαγγέλη, έλα να σε γνωρίσουμε. Ομορφόπεδο Βαγγέλη. Πού είσαι ρε Βαγγέλη? Πού είσαι ρε Αλέξ? Καλά είσαι? Δεν θα έλεγα Θάνο. Όχι, εντάξει. Ήτανε... Ο Βαγγέλης είναι 21, ταύρος στο ζώδιο και μόνο στο ζώδιο. Αποδέχεται την κακή του περίοδο. Τι σε προβληματίζει και είσαι, γιατί ρίχνεις τον εαυτό σου? Γιατί υποβάλλεις τους άλλους σε μία ανωτερότητα, ξάπλωσε 50 ευρώ. Δεν έχει παρατσούκλι, δεν έχει φόβους, η ζωή δεν έχει ενδιαφέρον. Και εντάξει, καλή ιδέα να κάνουμε νούμερα και κλικς, αλλά όχι έτσι. Από αλκοόλ πίνει μόνο νερό. Γενικά γιατί έτσι βλέπω... Δεν ξέρω. Έτσι μια και πτώση. Και η τραγική ειρωνία είναι ότι δουλεύω και εγώ μπαρ. Κατάλαβα. Αυτό δουλεύει σε μπαρ και δεν πίνει αλκοόλ, δεν του αρέσει τίποτα. Εσύ μακαρόνια με κοιμά και σε λένε κλόν σεφ. Ωραία, ανοίξτε μαγαζί. Ασχοληθείτε μαζί για την εστίαση. Και να το ονομάσετε... Πεζεόγγιες. Λοιπόν, Βαγγελάρα μου, πάρε λίγο φόρα, είσαι νέο παιδί, μην πέφτεις. Αργότερα σε 4 χρόνια θα πέσεις έτσι αλλιώς, έτσι όπως άρχουν τα πράγματα στη ζωή σου. Εντάξει. Είσαι ο φίλος που λέει... Ναι. Τις πιο ανίκουστες, μην πω άλλη λέξη, δικαιολογίες. Okay. Επειδή βαριέται να βγει αυτό, το έτυχε αυτού, ρε παιδιά, τώρα. Δηλαδή, κάτσε ρε Βαγγέλη, πάνω σε ανεβάσω και σου τυχαίνει ότι είσαι ο αναβλητικός αυτός. Και αργώ κιόλας στα ραντεβού μου. Ναι. Και εδώ άρχισα. Και εδώ άρχισε. Εξαιτίας σου είμαστε εδώ μια μισή ώρα παραπάνω. Ο χρόνος σου ξεκινά από... Τώρα! Θα βγούμε σήμερα. Ναι, εγώ σε πήρα τηλέφωνο. Α, ναι, με πήρε στο κινητό. Είμαι για καφέ, γι' αυτό. Ναι, στο κινητό μιλάμε. Α, ρε εσύ, κάτι μου προέκυψε, η αλήθεια είναι. Αφού είσαι ήδη έξω. Ναι, πήγα για καφέ, γιατί έκανα ένα μπανάκι, ξέρεις, λίγο... Ναι, αλλά είχαμε κανονίσει να πάμε μαζί για καφέ. Ναι, αλλά έκανα με σαμπουάν μπύρας και λίγο ζαλίστηκα. Με χτύπησε το αλκοόλ, ρε φίλε, και έχω έρθει να στανιάρω λίγο, να πιω ένα καφεδάκι εδώ. Ναι, μαζί γιατί δεν βγαίνουμε όμως? Θες να με πάρεις στο σταθερό που θα γυρίσω? Είμαι κάτω από το σπίτι μου, λέει, στην καφετέρια. Σε 10 λεπτά είμαι εκεί. Να πάρω τώρα, θα το σηκώσει κάποιος στο σταθερό? Άμα πάρεις τώρα, το σηκώσει η μάνα μου, αλλά πάρε σε 10 λεπτά που να είμαι εκεί, θα το εμπεδώσει. Θα σου σηκώσω και θα ξανακανονίσουμε.
Ωραία. Όχι για σήμερα όμως. Mm-hmm. Ποιος Βαγγέλης είσαι, δεν έχω καταλάβει. Ποιον Βαγγέλη πήρες? Από Πεζεβέγγι. Από Σάμο είμαι. Τέλος χρόνου για τον Βαγγελάρα! Αν κριντζάρατε αρκετά με τον Βαγγέλη, χειροκρότημα. Για να δούμε τι έβγαλε το κριντζόμετρο για τον Βαγγέλη. Τον αναβλητικό όντως Βαγγέλη. 15! Δεν το περίμενε! Ούτε εγώ. Πώς το διαχειρίστηκε ο Βαγγέλης? 15, ο Βαγγέλης. Λεβεντάκο μου, Κυριάκο μου, κάμ του δώθε. Δώστε λίγο χειροκρότημα στον Κυριάκο. Είσαι ο Κυριάκος, είσαι 20 χρονών, έχεις τελειώσει μαγειρική. Ναι. Τι, έχεις βγάλει τη σχολή, εννοείς. Ναι, ναι, ναι. Αγαπημένο φαγητό. Αγαπημένο φαγητό που παλιά έχω το παστίτσιο, αλλά γενικά φτιάχνω κάποια πραγματάκια σπίτι μου. Έχει και αυτό μακαρόνια με κιμά. Εντάξει, ναι, αλλά μου αρέσει και η μπεσαμέλ. Είναι και η μπεσαμέλ. Έχει και η μπεσαμέλ. Τη φτιάχνεις μόνο σου ή έτοιμη? Αν την έπαιρνα έτοιμη, δεν θα ήμουν εδώ. Μπράβο. Από χόμπι του αρέσει η υποβρύχη αλληλεία. Ψαροντούφεκο, AK. Ναι, την υποβρύχη αλληλεία. Πιο επίσημα να το γράψω. Και να παίζει μπάλα με του φίλου σου. Λοιπόν. Είσαι ο φίλος που με πιέζει συνέχεια να βγούμε. Ωραία. Είσαι το αντίθετο από τον αναβλητικό. Ωραία. Είσαι ο σπαζοπατατρούφας. Πώς το είπα. Τέλος πάντων, πήγαινε στο προπάδικο να δω τι θα πάρεις. Ο χρόνος σου, για να είσαι ο πιεστικός αυτός φίλος που... ο cable guy που λέμε που με πιέζει για να βγούμε, ξεκινά από τώρα! Λοιπόν, Αλεξίκο μου. Το Σάββατο το βράδυ θα πάω σε ένα παρτάκι έχω με βάφτιση, τη Μάρια. Έχω βάφτιση. Έλα, αδερφέ, τώρα γιατί μου το χαλά, αφού είπα στα παιδιά δεν θα έρθει. Μα βαφτίζει το παιδί μου, δεν μπορώ να έρθω. Τι βαφτίζει το παιδί σου, τώρα πήγε να το βαφτίσει. Μα έχω καλέσει. Αφού... δεν με νοιάζει, ρε φίλε, ο Γιώργος και η Μάρια θα είναι την άλλη εβδομάδα. Πάμε Κυριακή. Δεν μπορούν Κυριακή. Α, ούτε εγώ μπορώ. Έλα, αδερφέ, δύο ρίτσε θα πάμε τώρα. Τι είναι δύο ρίτσε για σένα? Δεν μπορώ, ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Άλλη μέρα. Θα κάνω ό,τι θέλει. Ειλικρινά, ό,τι θέλει. Δεν μπορώ. Να σου γαλέσει τα παπούτσια. Όχι, ρε. Σε παρακαλώ, έλα. Έλα τώρα. Ρε μεγάλε τώρα, γιατί δεν το χαλά και ποτάκι, θα έχουμε και ωραία παρέα. Δεν είπα, αφού βαφτίζει το παιδί. Άστο το παιδί, θα βαφτιστεί άλλη μέρα, ρε φίλε. Τι θα πω στον παπά, έλα το βράδυ. Πε του την άλλη μέρα, ξέρω εγώ. Τι την άλλη μέρα έχουν κηδεία, έχει πέθανο θείο σου τέλει. Ποιο νοιάζεται για την κηδεία σου, λέω θα είναι παρακαλώ. Τι πέθανο θείο σου τέλει θα βαφτίζουν δίπλα. Δεν με νοιάζει, ρε σου λέω μουσικάρε, χορό, ποτάκι, γυναίκε. Γι' αυτό δεν θέλω να έρθω, ρε φίλε. Έλα, ρε μεγάλη, τώρα μου το χαλά, θα μου. Δεν το χαλά, εγώ φταίω. Είναι δεύτερη φορά που το κάνει. Δεν είναι η δεύτερη, είναι η 23η. Στην τρίτη καίγεσαι. Να ξέρει. Δεν δέχομαι τίποτα άλλο. 3, 2, 1. Τέλος χρόνου! Αν κριντζάρατε αρκετά με τον Κυριάκο, που θα πάω σίγουρα για ποτό. Σίγουρα. Χειροκρότημα! Θα σπάσει το ρεκόρ εδώ τη εκπομπή που τώρα ξεκίνησε και δεν έχει. 17! Η μεγαλύτερη βαθμολογία που έχουμε δει ως τώρα το κριντζόμετρο. Ο λατρευτός, κριντζαριστός, πατατρούφας Κυριάκος. Και τώρα έρχεται ο έτερος Καπαδόκης, ο Χαράμπαλος. Έλα πρώτα, Χαράμπαλε. Καλησπέρα, κύριε. Άλλο ντούκι εδώ! Ωραία, φίλε, σαν τσιμεντούλη μου. Ο Χαράλαμπος, ο Χάρης. Χάρης. Και γιατί Χαράλαμπος εδώ, επίσημα? Δεν είναι στη Βόη. Πού να σου εξηγώ τώρα. Μπορούσες να βάλεις Χάρης. Πόσο αρέσει να σε φωνάζουν? Χάρη. Λοιπόν, ο Χαράλαμπος, λοιπόν, είναι 20 ετών. Παιδιά, τρία πράγματα. Δεν έχω ξαναδεί στο βιογραφικό και καλά του κάθε παίχτη πιο λίγα πράγματα. 20 χρονών, λάτρης του βρώμικου, στον ελεύθερο χρόνο του πετάει χαρταετό. Ναι, θέλει, χειροκρότημα αυτό. Λοιπόν, Χάρη, είσαι αυτός που το παίζει ψαγμένος με τον κινηματογράφο και κράζει τις mainstream ταινίες. Αυτά, Avengers, DC... Ρε παιδί μου, είσαι, πώς είναι ο άλλος, ανόητη αλληλεπίδραση μέσω μίας κανονικότητας συμποθετικής κλόν... Πεζεβέγγις. Είσαι θεός, είσαι θεός. Λοιπόν,
Και κράζει όλο αυτό το. Ξέρεις, το mainstream. Σούπερ ήρωες, DC, Marvel που πάνε όλοι και βλέπουν. Iron Man, κάνε το Harryman. Ένα που τρώει βρώμικο και δεν χορταίνει. Εγώ θα σου πω. Σ' άρεσε αυτό. Σ' άρεσε. Μ' άρεσε πολύ. Για πήγαινε στο προπάτηκο να πάρει προπάτηκο. Λοιπόν. Ο χρόνος σου, Χάρη, χαράμπαλε. Ξεκινά από τώρα. Αλέξη. Έλα, βε. Πήγε καινούργια ταινία, την είδες. Ποια? Τέχνη. Ποια? Ο Τσίου. Ο Τσίου έκανε αυτό που είπε. Έκανε αυτό που είπε. Και τον κάνανε ταινία. Τον κάνανε ταινία. Και τώρα πάνε όλοι και μου βλέπουν DC και ιστορίες περίεργες. Αυτό πότε. Πού παίζει, σε ποιο σινεμά? Παίζει. Σε γειτονιά. Σπίτι. Άστο. Κάτσε να το δούμε. Ποπκόρν. Καμπιτάκι. Ναι, εντάξει, αλλά αυτό δεν έχει προβολή κάποιοι. Έχει προβολή σε μένα. Θα είναι κι άλλοι, ε. Και για πες. Χρώματα, φώτα, τέχνη. Και τώρα άλλος πάει σου λέει με ένα-δύο εκατομμύρια σου κάνω ταινία. Okay. Με δύο εκατομμύρια, ε. Τι ταινία ένας έρχομαι σπίτι σου. Τσάμπα, φίλησαν και κοσαρικάκι. Θα πληρώσω. Ποτό, ρεύματα. Αυτό πότε ξεκίνησε αυτό το σινεμά, Χάρη? Δεν έχει δύο εβδομάδες που πιάνει. Τρία. Δύο. Δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες. Τέλος χρόνου! Αν κριντζάρατε λοιπόν με το Χάρη, χειροκρότημα παρακαλώ. Για να δούμε τι θα βγάλει το χαροκριντζόμετρο. 13. Ήρθε η ώρα για τον Σταύρο. Και τους... Πεζεβέγγιες. Γιο. Εδώ θέλει μεγάλο χειροκρότημα. Ο φίλος μας λοιπόν, ο Σταύρος. Φαντάζομαι ότι από την προφορά ότι είναι από τα Τρίκαλα. Είναι 20 ετών. Μου αρέσει και αυτό. Είναι αλουμινόχαρτο με τυροπιτάκι. Παρακαλώ. Είναι από την Κύπρο προφανώς, από την αγαπημένη Κύπρο. Το χόμπι του είναι να βλέπει την Ομόνια. Γι' αυτό και στο Μουντιάλ υποστηρίζει. Ομόνια. Μόνο Ομόνια. Ακόμα σαν δεν πέσει. Να σου πω, έλα εδώ, ας πω. Ενδιαφέρεται η Κοσμοτέ TV για περιγραφές. Κανονίσω εγώ. Θα το κανονίσουμε. Αδιώκτο. Εύκολα. Ωραία. Κάνε μια περιγραφή, αλλά βάζει κόλλη Ομόνια. Αλλά παίζει ζωντανά, Κοσμοτέ TV ζωντανά από το τελικό της Champions League. Πάμε, δικό σου. Σπάζει την μπάλα μπλάγια. Φκένει σε τσεφαλιά, γκόλα να μηδένει Ομόνια. Γίγαντα, Σταύρο, είσαι φοβερός. Είσαι ο φίλος που κράζει, εν αντιθέσει με τον Χαράμπαλο, όσους βλέπουν κουλτουριάρικες ταινίες, το αντίθετο. Εσύ βλέπεις ταινίες? Όχι, εδώ συμβολή. Πήγαινε στο προπάδικο. Φίλε μου Σταύρο, αγαπητέ, ο χρόνος σου ξεκινά από τώρα. Λοιπόν, άκουμε κουμπάρε μου. Έφυγε μια καινούργια ταινία τώρα, Spider-Man. Πότε έφυγε? Έφυγε τώρα πριν καμιά εβδομάδα, απλά να τη δούμε. Όχι όπως τις άλλες τις βλακίες που πάνε άλλοι, ξέρεις, να δουν κάτι διαφορετικό. Αυτά τα Marvel, DC, αυτά πρέπει να βλέπουμε, όχι αυτά τις βλακίες που καθέται ο καθένας και πιένει και δωρεί. Σωστά είναι αυτά που λέω. Έτσι είναι το σωστό. Να πάμε στο σινεμά τώρα το Σάββατο. Ναι. Να πάμε να το δούμε. Ταινίες σωστές, όχι όπως τις άλλες. Είχε βγει το μπαλκόνι που μιλάει, μια ωραία ταινία. Τι λέει τον μπαλκόνι σου μιλάει? Δεν ξέρω, κάτι είχε πάρει ο σκηνοθέτης. Για να το ονόμασε έτσι, λογικά σίγουρα κάτι πρέπει. Τι έκανε? Ήπια τίποτα. Κάτι ήπια. Ζιβανία. Σίγουρα ζιβανία. Τρία, αν και δεν θέλετε. Εντάξει, τέλος. Τέλος χρόνου. Μπράβο, λε Σταύρο. Άκρη τζάρατε πολύ με τον Σταύρο. Για να δω το χειροκρότημα. Μπορεί να κάτσει. Ευχαριστώ. Και να δούμε τι έβγαλε το χριντζόμετρο για τον Σταύρο. Είχαν 27 βαθμούς, θέλουν 18 για να κερδίσουν ή 17 να ισοφαρίσουν. 20. Σταύρο. Μην πειράζει. Αλλά είμαστε. Για μένα είσαι νικητής, να ξέρεις. Ξέρεις ποιοι χάσανε. Ποιοι.
Πού τι ξέρεις είμαι εγώ, είμαι εδώ. 44-40, νικητές οι κλόουν, λοιπόν! Οι κλόουν θα πάρουν ο καθένας από 500 ευρώ δωράκια, δωράρες τεχνολογίας από το WhatsApp! Νικητές και ηττημένοι όμως, έτσι, για ένα χρόνο, δωρεάν data και χρόνο μιλίας! Και το υπέροχο κοινό που το ίδιο θα έλεγα όποιο και να ήταν, όχι πλάκα κάνω, και δεν μας άρεσε αυτό το αστείο. Από 2 GB το καθένας για έναν ολόκληρο μήνα! Αυτό ήταν λοιπόν το Cringe Areto. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Πατήστε από κάτω το κουδουνάκι, κάντε subscribe και βάλτε από κάτω ιδέες για τα κριντζοθέματα που θέλετε για να έχουμε την άλλη φορά. Έλα εδώ μαζί μου, φίλε Σταύρο από την Κύπρο. Έλα. Ο Σταύρος εδώ, φίλος της Ομόνιας, ήταν χαμένη η ομάδα από τους... Πεζεράγγιες. Αυτό θα έλεγα, να είστε καλά.